ενώπιον της δικαιοσύνης θα οδηγηθεί ο 23χρονος νεαρός από την Λετωνία που προέκυψε ότι είναι ο δράστης που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα ένα 5χρονο κορίτσι από τη Γερμανία το πρωί της Κυριακής στην περιοχή του Πλατανιά. Άνδρες της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Ρεθύμνου σε συνεργασία με το τμήμα τροχέας από την πρώτη στιγμή, έχοντας ελάχιστα στοιχεία στη διάθεσή τους, κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του νεαρού που το πρωί της Κυριακής σε παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού Χανίων Ηρακλείου στο ύψος του Πλατανιά παρέσυρε με το αυτοκίνητό του την 5χρονη, την οποία τραυμάτισε θανάσιμα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Μέσα από οπτικο-ακουστικό υλικό και ειδικότερα από κάμερες της περιοχής, αλλά και τα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της προανάκρισης και ήταν αδιάσυστα, ο 23χρονος νεαρός αναγκάστηκε και ομολόγησε την πράξη του. Μέσα σε λίγα 24 ώρα οι αστυνομικές αρχές καταφέραν να εξιχνιάσουν μια υπόθεση η οποία αποτελούσε μεγάλο στοίχημα, καθώς το τραγικό συμβάν είχε σοκάρει ολόκληρη την κοινωνία της Κρήτης. Ο 23χρονος προσήχθη χθες στην υποδιεύθυνση ασφαλείας Ρεθύμνου και μετά από σχετικό ένταλμα της ανακρίτριας την ελήφθη σήμερα και θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και θανατηφόρας έκθεσης.